μετά τις τελευταίες μέρες, κατά πόσο δικαιούται. Υπήρχε η βεβαιότητα ότι ο ποδοσφαιριστής ενήργησε καθόλου νομότυπα, πήγε στον γιατρό της Εθνικής, εξετάστηκε, του διαπίστωσε ο άνθρωπος ότι είναι τραυματίας. Από εκεί και πέρα τι έγινε, κύριε Χρυσάνθο? Καταρχήν να πούμε ότι ο Γιώργος τραυματίστηκε στο ημίχρονο του αγώνα με την Όρθωση και είχε αντικατασταθεί. Από εκεί έγιναν αυτά που λέτε εσείς. Εμείς κάναμε... Που από αυτό και μόνο βεβαίως γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση. Ακριβώς. Να χάσει... Ακριβώς. Ναι. Γιατί σε ένα παιχνίδι, σε ένα ντέρπι, σίγουρα χρειάζεσαι τον αρχηγό της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα, εμείς είχαμε ξεκάθαρη άποψη για τον κανονισμό, το νομικό μας τμήμα. Παρ' όλα αυτά, ζητήσαμε και την γνωμάτευση της Ομοσπονδίας. Είχαμε την Παρασκευή την γνωμάτευση του κ. Βριονίδη. Πιθιακό νομίζω το συμπέρασμα στη διακριτική ευκαιρία της ομάδας και του ποδοσφαιριστή, και η δικαστική, αν γίνει ένσταση, θα αποφασίσει τι μελήγενστε. Δεν μπορούσαμε να ρισκάρουμε σε αυτή την περίπτωση. Παρόλο ζητήσατε που... με δεύτερη, πιο επίμονα τέλος πάντων, κύριε Χρυσάνθου, μια ξεκάθαρη απάντηση. Μα δεν υπήρχε πιο ξεκάθαρη απάντηση. Και είναι αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και με άλλες ομάδες. Ήξεις αφήξεις δηλαδή. Δεν θέλαμε να πάρουμε οποιοδήποτε ρίσκο, παρόλο που έχουμε ισχυρή άποψη ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι και η ηθική πλευρά του θέματος, που είναι πολύ σημαντική. Ένας ποδοσφαιριστής κόσμιο, ένας ποδοσφαιριστής της Εθνικής, βασικότατος, τη χάνει αυτής της μεταχείρισης από την ίδια του την Ομοσπονδία. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει, νομίζω, ως κυπριακό ποδόσφαιρο. Γιατί λέμε συχνά ο Κύπρος ποδοσφαιριστής είναι είδος προς εξαφάνιση και όλα αυτά τα γλυκά που μας αρέσει, να αναφέρουμε και στα οποία αναλωνόμαστε. Όμως επί της ουσίας βλέπουμε ότι με τις αποφάσεις μας, με τις ερμηνείες των κανονισμών, δεν βοηθούμε ούτε το καλό του ποδοσφαίρου ούτε το καλό του Κύπρου ποδοσφαιριστή. Επαναλαμβάνω, περιμέναμε στο πρόσωπο και του Κύπρου ποδοσφαιριστή, αλλά ιδιαίτερα του Γιώργου Εφραίμ, μεγαλύτερο σεβασμό που λέω. Εντάξει, νομίζω δεν χωρά αμφιβολία ότι το σύστημα γενικά πάσχει, αλλά για προληπτικούς λόγους, όπως είπατε, προτιμήσατε να αφήσετε εκτός. Δεν θέλαμε να ρισκάρουμε σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Κύριε Χρυσάνθου, πριν πούμε για το αγωνιστικό, θα ήθελα και μια ερώτηση πιο προσωπική. Είναι γνωστό ότι η διοίκηση του κυρίου Μιλωνά αποχωρεί. Είστε κι εσείς μέρος αυτής της διοίκησης. Έχετε λάβει οριστική απόφαση κατά πόσο θα υποβάλει ψηφιότητα ή αν θα αποχωρήσετε? Ανοίγουμε ένα μεγάλο θέμα παραμονές ενός πολύ σημαντικού αγώνα. Έτσι, εν σύντομα.